εκατοντάδες κέντρα εμβολιασμού στείνονται σε όλη τη Γερμανία. Για τη φιλοξενία τους χρησιμοποιούνται κάθε είδους μεγάλοι κλειστοί χώροι όπως αυτό το γήπεδο. Από εδώ θα παίρνουν καθημερινά περίπου 3.500 πολίτες. Συνολικά πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην πρώτη φάση των εμβολιασμών. Όλοι αυτοί θα κάνουν την επαναληπτική δόση 21 μέρες μετά. Η επικεφαλής υγείας του Βερολίνου, Ντίλε Καλατσί, δήλωσε ότι τα κέντρα θα λειτουργήσουν καταρχάς για 4 μήνες. Η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί σε κέντρα εμβολιασμών, γιατί τα εμβόλια που αναμένουμε είναι περίπλοκα και απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εμβολιασμοί δεν μπορούν να γίνουν από το συμβατικό σύστημα υγείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το έργο του μαζικού εμβολιασμού στο Βερολίνο θα στοιχήσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε 6 κέντρα από 3.000 υγειονομικούς. Ο επικεφαλής του έργου, Άλμπερτ Μπρόεχ, έκανε τη μακέτα των κέντρων χρησιμοποιώντας τουβλάκια Lego. Ήταν ένας τρόπος για να δώσω μορφή στην ιδέα. Έχτισα τους θαλάμους με Lego σε 4 διαφορετικά πάνελ. Μετά έχτισα μπροστά ένα κέντρο πληροφοριών, την είσοδο και την έξοδο, ένα σημείο πρώτων βοηθειών και ένα κέντρο logistics για την αποθήκευση. Και τώρα μπορείτε να δείτε εδώ πώς έγινε. Οι πρώτοι που θα κάνουν το εμβόλιο στη Γερμανία θα είναι οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Οι αρχές θα τους ενημερώσουν ταχυδρομικά. Οι επιστολές είναι έτοιμες, οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες. Μπορούμε να στείλουμε τις ειδοποιήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού. Έχουμε επίσης σύστημα καθορισμού των ραντεβού. Θα κλείνονται μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ή διαδικτυακά. Φυσικά βασιζόμαστε στην πρόθεση των Βερολινέζων να κάνουν το εμβόλιο. Στο Βερολίνο οι αρχές εξετάζουν την επιβολή επιπλέον περιοριστικών μέτρων, καθώς ο ρυθμός αύξησης των νέων κρουσμάτων κορονοϊού παραμένει υψηλός.